Και μετά την πολύ εντυπωσιακή νίκη της Νικολίνας, ξεκινάμε τη διαδικασία της αποχώρησης, από την οποία εξαιρείται η Καζαμπλάνκα, καθώς έφερε χαρτιά από θεράποντες ιατρούς για την ασθένειά της. Οπότε δεν θα πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Την περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο, στην έναρξη της 12ης εβδομάδας, εδώ πάλι μαζί μας. Και πάμε να δούμε τον πίνακα κατάταξης, στον οποίο βέβαια θα δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στις τρεις τελευταίες θέσεις, γιατί αυτά τα κορίτσια θα βρεθούν και δίπλα μου. Η Ανδριάννα είναι στη τελευταία θέση με 39,6 βαθμούς. Αμέσως μετά είναι η Νατάσα με 42,3 βαθμούς. Η Ιωάννα έχει ασυλία που έχει 42,6 βαθμούς, οπότε η επόμενη είναι η Δήμητρα με 47,9 βαθμούς. Δήμητρα, Νατάσα, Ανδριάννα, παρακαλώ ελάτε δίπλα μου. Θα μου λείψετε. Σοβαρέψω. Νάτες, οι τρεις μας υποψήφιες προς αποχώρηση, η Νατάσα, η Ανδριάννα και η Δήμητρα. Δήμητρα, ήσουν νικήτρια την προηγούμενη εβδομάδα. Την προ-προηγούμενη εβδομάδα ήσουν πάλι υποψήφια προς αποχώρηση. Αυτό το roller coaster τι είναι? Δεν ξέρω, αλήθεια. Ναι, μάλλον δεν είναι roller coaster, είναι το τρενάκι του τρόμου κανονικά με τη δική σου περίπτωση. Εντελώς. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Δημήτρη. Πραγματικά. Εντάξει, εγώ πιστεύω στα look μου γενικά. Το ότι μπορεί να κάνω κάποια λάθη όσον αφορά τα concept και να το χάνω εκεί. Αλλά πραγματικά πιστεύω στα look που φέρνω. Για να δούμε τι θα συμβεί. Ανδριάννα μου. Ναι. Πώς είναι τώρα να είσαι εδώ? Πλέον έχω πάρει την κρυάδα. Είμαι πιο ψύχρημη όταν είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν τρέμουν τα πόδια μου όπως προηγούμενες φορές. Οπότε περιμένω με αγωνία τα αποτελέσματα και από τις κοπέλες και από τους κριτές, να δούμε πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Οι κοπέλες έχουν στηρίξει ιδιαίτερα πάρα πολύ. Βεβαίως. Και το εκτιμώ πάρα πολύ. Και ψήφισαν να είσαι εδώ και να επανέλθει στο My Style Rocks και μετά να είσαι και αυτή που θα συνεχίσει στο My Style Rocks μετά από την δική τους ψήφο. Νατάσα. Κατερίνα μου, είναι λίγο άβολο. Δεν είμαι χαρούμενη, προφανώς. Είμαι λίγο απογοητευμένη γενικά από τον εαυτό μου, γιατί ενώ προσπάθησα, το αποτέλεσμα δεν ήταν πολύ θετικό για μένα. Αυτό. Για να δούμε τι πρόκειται να ψηφίσουν τώρα τα κορίτσια. Είστε εδώ, η Ιωάννα θα το κάνεις αυτό για πρώτη φορά. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Νικολίνα, είσαι η νικήτρια, θα ψηφίσεις τελευταία. Και όπως πάντα, η νικήτρια έχει μία διπλή ψήφο, την οποία δεν μπορεί να μοιράσει σε δύο κορίτσια. Ξεκινάς, Ιωάννα. Λοιπόν, για μένα είναι διπλά δύσκολο, γιατί είναι και η πρώτη φορά και επειδή δεν έχω πάρει και το χρόνο να δω καλά τα κορίτσια, το πώς είναι. Από αυτά λοιπόν που έχω δει και πιστεύω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη Δήμητρα και θα πω ότι μου αρέσει πολύ και το στυλ της και όλα γενικά, το attitude της, έτσι είναι κομψή πολύ. Η Ανδριάννα μου, εντάξει, είναι αγαπημένο πλάσμα. Έχει όμως τις ευκαιρίες της. Χαίρομαι που είναι βέβαια εδώ μαζί μου τώρα. Και η Νατάσα, που την πιστεύω πολύ, θεωρώ ότι είχε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Ήταν δύσκολα για αυτήν. Και γι' αυτό θα δώσω την ψήφο μου εδώ και την πιστεύω, γιατί ήταν δύσκολες ημέρες και πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα καλύτερα, γιατί πιστεύω σε αυτήν. Στην Νατάσα, λοιπόν. Mm-hmm. Μία ψήφο για την Νατάσα. Σιμών. Εγώ δίνω τη θετική μου ψήφο στην Νατάσα επίσης. Ορθά κοφτά. Δύο ψήφοι για σένα, Νατάσα. Ζέτα. Εγώ θα ήθελα να δώσω τη θετική μου ψήφο στην Νατάσα για να της δώσω μία ευκαιρία μετά από αυτόν τον απροσανατολισμό που έπαθε και μετά η προσπάθειά της που ήταν... φάνηκε ότι το μελέτησε και έκανε στροφή. Θα ήθελα να δώσω τη θετική μου ψήφο στην Νατάσα, οπότε τη δίνω στην Νατάσα. Μία μικρή περίληψη. Έχεις πάρει 3 στις 3 ψήφους. Σ' αγαπώ. Εντυπωσιακό. Δήμητρα, μιλάνε πάρα πολύ καλά για σένα, αλλά δεν έχεις πάρει καμία θετική ψήφο για να παραμείνεις. Εντάξει. Είναι και το παρεάκι, δεν σπάει, κατάλαβες. Να, αυτά λέει όμως. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες, κυρίες. Μπι. Από τη στιγμή που βρίσκεται η Δήμητρα εκεί που για μένα είναι τόσο δυνατή παίκτρια και έχει κερδίσει και 2 εβδομάδες και με εξελίσσει και εμένα αισθητικά, η ψήφος μου είναι στη Δήμητρα.
Μία ψήφος λοιπόν τώρα μόλις για εσένα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η διπλή σου ψήφος. Το καταλαβαίνω. Θες να σου πω τι πρόκειται να συμβεί στα διάφορα ενδεχόμενα. Γνωρίζω. Okay. Σε ακούμε. Ναι. Τα τρία αυτά κορίτσια που είναι μπροστά μου είναι και τα τρία είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Θεωρώ άδικο να μην δώσω τη διπλή μου ψήφο στη Δήμητρα, μιας και είναι μια πάρα πολύ δυνατή παίκτρια που, όπως είπε η Κίμπη, έχει κερδίσει εβδομάδες και ομαδικά αναγνωρίζεται η προσπάθειά της σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε, η διπλή μου ψήφος πάει σε εσένα, Δήμητρα. Ευχαριστώ. Τρεις ψήφοι για εσένα, Δήμητρα. Και με αυτήν την απόφαση, λοιπόν, τώρα της Νικολίνας, μια και η Νατάσα έχει επίσης τρεις, και εσύ δεν έχεις καμία, κυρίες μου, πηγαίνετε και οι τρεις μπροστά στην Κριτική Επιτροπή. Τα τρία κορίτσια είναι μπροστά σας. Η Νικολίνα με την απόφαση που πήρε, δηλαδή να μην δώσει σε ενδεχόμενη δική της απόφαση βέβαια τις δύο ψήφους στην Νατάσα και δίνοντάς τη στη Δήμητρα, έχετε και τις τρεις μπροστά σας. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσετε αρχικά ποια κοπέλα θα παραμείνει στο My Style Rocks και για την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ποιος θα μας πει? Να μιλήσω? Λάκη, θα μιλήσεις εσύ. Ωραία. Λοιπόν, είναι η πιο δυσάρεστη στιγμή, μιας και είχαμε μια υπέροχη βραδιά σήμερα. Περάσαμε ωραία, χορέψαμε, τραγουδήσαμε. Αλλά δυστυχώς, έτσι πρέπει να τελειώσει η βραδιά, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις. Για να μην μακρηγορώ και παίρνω χρόνο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και μια συνέχεια, θα απαντήσω για ποιο ομόφωνα κορίτσι και οι τρεις μας πήραμε την απόφαση να παραμείνει. Και αυτή είναι The Woman in Red, η Δήμητρα. Δήμητρα παραμένει στο παιχνίδι ομόφωνα και από τις... Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Δήμητρα, μου μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.